Σήμερα, τότε η Θεία Λειτουργία θα γίνει κάτω στο εικονοστάσι του Χριστού, όπου ακριβώς από πίσω είναι το εικονοστάσι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Εκεί όπου έγινε ένα μεγάλο θαύμα, μεγάλο ή μικρό θαύμα, ενός μικρού κοριτσιού, όταν ήταν μικρό, και μια ωραία κυρία αρχόντισσα των Αγίων Ισιδώρων, που θα σας πω στη συνέχεια, έφτιαξε σαν τάμα ξένη, αλλά και σαν πνευματική μητέρα προς το κορίτσι αυτό, έφτιαξε το εικονοστάσι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, διέθεσε ό,τι ακριβώς είχε για να φτιαχτεί αυτό το πανέμορφο εικονοστάσι, και όταν πάμε πίσω από το εικονοστάσι του Χριστού, τότε βλέπουμε το βρεγμένο εικονοστάσι της Οσίας, που είναι μέσα ακριβώς στο βράχο, όπου υπάρχουν πάρα πολλά κομποσκήνια, σωρός από κομποσκήνια, από τάματα, από φωτογραφίες, από γράμματα μικρών και μεγάλων προς την Οσία, και από τα θαύματα τα οποία έχει κάνει η Οσία Μαρία Αιγυπτία. Ένα, εν συντομία, μία μητέρα ήρθε στον Τίμιο Σταυρό να αρχίζει να κλαίει και να ουρλιάζει, αφού την είχαν πάρει και με το κινητό την είχαν πάρει φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Λέω, τι συμβαίνει? Μου λέει, πάτερ, καταστράφηκα. Τι καταστράφηκες? Έφυγε το παιδί μου, πήγε στα ναρκωτικά. Η κόρη μου έφυγε από το σπίτι, παραπλανήθηκε, έφυγε και πήγε στα ναρκωτικά. Έχει πέσει, είναι περίπου στα 2 χρόνια. Εκείνη τη στιγμή τι να πω σε αυτόν τον άνθρωπο? Σταυρέ μου, φώτισέ με να της δώσω μία απάντηση. Και μπαίνοντας μέσα στο ιερό, εκείνη τη στιγμή μου είχαν στείλει 2 εικόνες από τα Ιεροσόλυμα ο πατήρ, ένας Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Χρυσόστομος της Μονής του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου, και μου είχαν στείλει τις 2 εικόνες αυτές. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα, κανένας δεν τιμάει την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Γιατί να μην πω εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους, τιμήστε την Οσία να σας κάνει το θαύμα. Απλά πράγματα. Βγαίνοντας έξι με τον Σταυρό, και αφού είχα αυτή τη δύναμη της χάριτος του Σταυρού, της λέω, θα πας κάτω στο εικονοστάσι, θα γονατίσεις και θα αρχίσεις να φωνάζεις. Και θα της λες, φέρε πίσω το παιδί μου. Οσία Μαρία, Αιγυπτία, φέρε πίσω το παιδί μου. Να το φωνάζω, πάτερ? Ό,τι θες κάνε. Και από μέσα σου να το πεις, θα το ακούσει ο Χριστός. Γιατί ακριβώς είναι μπροστά. Και απ' έξω σου να το πεις, πάντοτε θα το ακούσει ο Χριστός. Αλλά εσύ ό,τι νομίζεις. Κάποια στιγμή, την ώρα που σταύρωνα εδώ, ακούω. Ακούει όλος ο κόσμος και αμέσως πεταχτήκαμε έξω. Κλάματα και να φωνάζει. Οσία Μαρία, φέρε το παιδί μου πίσω. Είναι στα ναρκωτικά 2 χρόνια. Θα μου πεθάνει. Εγώ το γέννησα. Εγώ είμαι η μάνα του. Δεν με λυπάσαι? Εκείνη τη στιγμή όλος ο κόσμος που ήτανε και από το καμπαναριό έβλεπε κάτω τη μάνα αυτή, η οποία ήταν ξεμαλιασμένη από τα χτυπήματα που έκανε στο κεφάλι της, γιατί έβλεπε την κόρη της, είχε να τη δει 2 χρόνια, και με τη φαντασία της πώς είναι ο άνθρωπος που πέφτει στα ναρκωτικά, αυτό και μόνο που σκεφτόμαστε και σκεφτότανε, δεν θέλαμε τίποτα άλλο, ανεβαίνει πάνω και μου λέει, πάτερ, σταυρώστε με, η καρδιά μου πάει να σπάσει, θα πεθάνω. Λέω, Παναγία μου, λέω, έχει γούστο να πάθει τίποτα και να είμαι εγώ υπεύθυνος? Πέρασε ένας μήνας και αφού της έδωσα την εικόνα της Οσίας Μαρίας, της λέω, βάλτινα στο σπίτι σου και παρακάλα την μαζί με τον Τίμιο Σταυρό. Πέρασε ένας μήνας, πέρασαν 2 μήνες, πέρασαν λίγο περισσότερο ή λιγότερο, και κάποια στιγμή έρχεται η κυρία αυτή στην εκκλησία και μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο, διπλάσιο, τριπλάσιο από ό,τι είσαστε, γιατί ξέρετε όταν έρχεται, όταν είναι ο Τίμιος Σταυρός, ο κόσμος είναι
απερίγραπτος και οι ουρές μέχρι κάτω, σηκώνει την εικόνα της Οσίας Μαρίας ψηλά και μου φωνάζει: «Πάτερ, η Οσία Μαρία μου γύρισε το παιδί στο σπίτι μου». Και κρατούσε το παιδί της 22-23 χρονών και την Ελενίτσα μας, και την κρατούσε από τα χέρια. Και όταν ήρθε, είδα βέβαια ένα κορίτσι ταλαιπωρημένο, ένα κορίτσι με μαύρα εδώ στα μάτια, μαύρους κύκλους στα μάτια, είδα πρισμένα χείλη, αλλά το κρατούσε το παιδί από την αγκαλιά. «Τι συμβαίνει?» τελείω. Και γυρίζει και μου λέει ότι το κορίτσι, όταν ήταν να πάρει την ένεση, πήγε μία σκελετωμένη γυναίκα και της λέει: «Αυτό δεν θα το ξανακάνεις, θα γίνεις καλά και γύρνα στο σπίτι σου που σε περιμένει η μητέρα σου». «Και πώς σε λένε εσένα που θα μου πεις να μην κάνω την ένεση?» Και της λέει: «Από τώρα δεν θα ξανακάνεις τίποτα». Και της λέγει: «Είμαι η Οσία Μαρία η Αιγυπτία και είμαι και εγώ στο Λυκαβητό». Η κόρη εκείνη τη στιγμή άρχισε να τρέμει και να κάνει εμετούς στο δρόμο, μέχρι που έπεσε σε κόμμα. Πριν πέσει σε κόμμα, τους λέει: «Το σπίτι μου είναι εκεί και εκεί θέλω να με πάτε να πεθάνω». Στη διάρκεια όμως που πήγαινε στο σπίτι, αναστήθηκε η κοπέλα αυτή, η Ελενίτσα, αναστήθηκε και χτυπάει την πόρτα του σπιτιού της. Ανοίγει η μητέρα και ξαφνιάζεται. Ήταν έτοιμη να πέσει κάτω. «Μαμά, η κόρη σου είμαι». Και η μάνα της ρίχνει μια αγκαλιά και της λέει: «Έλα παιδί μου, στο σπίτι να σε ζεστάνει η αγκαλιά μου». Αφού λοιπόν τη συνέφερε, αφού λοιπόν δεν χρειάστηκε καμία ιατρική περίθαλψη, παρά μόνο την οδήγησε στην εικόνα της Οσίας Μαρίας, της λέει: «Έλα παιδί μου να πάμε εκεί που είναι μάλλον το δεύτερο της σπίτι». Και όταν ήρθε, αναγνώρισε και ο ένας και ο άλλος, και η μάνα και η κόρη και ο πατέρας, αναγνώρισαν το μέρος όπου το είχαν φανταστεί, όχι η μητέρα γιατί γνώριζε το μέρος αυτό. Και όταν ανέβηκαν, ήρθε η μητέρα και είχε υψώσει ψηλά την Οσία Μαρία και λέει: «Μου γύρισε το παιδί μου στο σπίτι μου». Και βέβαια το κορίτσι αυτό, χέρι άκρας υγείας, έχουν περάσει περίπου 1,5 χρόνος, 2, έχει βρει ένα πάρα πολύ καλό παιδί επιστήμονα. Και πιστεύω ότι πρώτα ο Θεός θα την αξιώσει όπως έταξε να παντρευτεί, και το πρώτο της παιδί, ακριβώς και το πρώτο της παιδί, να το αφιερώσει στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Αυτό το εικονοστάσιο, αγαπητοί μου, όσοι το πιστέψουν, τότε έχουν να δούνε άλλο ένα θαύμα στο σπίτι τους, στα παιδιά μας. Στα παιδιά μας που θέλουν τη σοφία μέσα από το βιβλίο. Στα παιδιά μας που θέλουν να προοδεύσουν. Γιατί είπε η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας, όταν εκοιμήθη, ότι όποιος θα με παρακαλεί, τότε θα πηγαίνω στην κόρη μου και θα το εκπληρώνω όλα του τα αιτήματα. Το ίδιο λένε και οι Άγιοι, διότι ξέρουν εν ζωή ότι είναι Άγιοι και πηγαίνουν στον ουράνιο πατέρα τους. Το ίδιο είπε και η Οσία Μαρία Αιγυπτία. Και έτσι λοιπόν την Κυριακή, μάλλον το Σάββατο το απόγευμα, θα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό στις 18:30. Όποιοι θέλουν να κάνουν αρτοκλασίες, όποιοι θέλουν να κάνουν γλυκίσματα την επόμενη μέρα, την Κυριακή δηλαδή της Οσίας Μαρίας, αυτή την Κυριακή, να ξέρετε, αν είναι ο καλός ο καιρός,
που πιστεύω ότι αυτό το χατήρι θα μας το κάνει ο Θεός, να είναι ο καιρός υπέροχος να λειτουργήσουμε έξω και να ενωθεί ο ουρανός με τη γη και η γη με τον ουρανό, όπως γίνεται όταν λειτουργούμε στο εικονοστάσιο του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε να τιμήσετε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, ελάτε να την τιμήσουμε και οι ακροατές μας και εσείς και εμείς με τα παιδιά μας, ελάτε να την τιμήσουμε έξω στο εικονοστάσιο της, στην ωραία φύση, στον ωραίο ουρανό της Αττικής, αλλά και των Αγίων Ισιδώρων. Όσοι λοιπόν θέλετε να φτιάξετε αρτοκλασίες, να φέρετε γλυκίσματα, να φέρετε κάτι, εμείς σε όλο τον κόσμο θα δώσουμε μία μικρή εικονίτσα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα κομμάτι πέτρα από το Ιερό της Πύλιο, που είναι έξω ακριβώς στην έρημο της Ιουδαίας, λίγο πιο κάτω από την Μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου, και να πάρουμε την ευλογία της και τη χάρη της, να της ανάψουμε ένα κερί και να της πούμε: είσαι άγνωστη για μας, αλλά πολύ γνωστή στον Κύριο και εν το ουρανό. Βοήθησέ μας και εμάς, και εμείς θα σε έχουμε προστάτηδά μας. Έχει προστατεύσει έγκυους γυναίκες, οι οποίες είχαν φοβερές δυσκολίες και ήρθανε οι ίδιες και μου είπανε: μάλλον η Οσία Μαρία είναι και προστάτης των μικρών παιδιών, των παιδιών που έχουν και ασθένειες πολλές, αλλά πού ήρθε, πού κατοίκησε, ποιος τη γνώριζε, εγώ ή οποιοδήποτε άλλο. Ένα θαύμα σε ένα κορίτσι, έγινε πασίγνωστη εδώ στους Αγίους Ισιδώρους, και ο Τίμιος Σταυρός, οι Άγιοι Ισίδωροι, εσείς, εμείς κοιτάζουμε πάντοτε να λέμε: αυτό εδώ είναι το εικονοστάσι της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.